πώς θα ξεκινήσουμε το μέρος με μια συζήτηση που αφορά τα φετινά ακίνθια στην όμορφη περιοχή των Ανογείων. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Επιστρέφει λοιπόν ο θεσμός πολιτισμού των ακινθίων στην περιοχή των Ανογείων από το 19, σωστά. Mm-hmm. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να γυρίσουν πολλά πράγματα στη ζωή μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μας έχουν λείψει αρκετά πράγματα και χρειαζόμαστε τέτοιες ενέσεις, τέτοιες τονωτικές ενέσεις. Είχαμε βέβαια και τον Εσπερινό. Μας βάζει στο κλίμα των εφετινών ακινθίων τον Εσπερινό εκεί στο γραφικό πέτρινο εκκλησάκι του Αγίου Ιάκυνθου. Mm-hmm. Ήταν μια κατανυχτική βραδιά, ένας Εσπερινός όπου συνεχίστηκε με τρεις χοροδίες και χωρίς καν την παρουσία ηλεκτρικού φωτός, αλλά μόνο με το φως των κεριών, κατάφερε ο Λοδοβίκος έτσι να μαγέψει πάλι τον κόσμο, ο οποίος έτσι με μεγάλη ανταπόκριση ανέβηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Ιακίνθου. Αυτές οι εκδηλώσεις τι σημαίνουν για τον πολιτισμό και την ιστορία των Ανογείων και πώς ο Δήμος, πώς η Δημοτική Αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις της, βρίσκεται από πίσω και βοηθάει. Να σας πω ότι τα ακίνθια έχουν κατακτήσει τη θέση τους με τη δουλειά τους και την καταξίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια. Από το 1998, με προτεργάτη τον Λουδοβίκο των Ανογείων, με εμπνευστή, με ψυχή τον Λουδοβίκο των Ανογείων, κατάφερε και έστησε μία πανδεσία πραγμάτων, θεατρικών, καλλιτεχνικών, λόγου, πάνω στο βουνό. Σε ένα τοπίο φυσικό, με διαμορφώσεις της πέτρας, για να κάνω λίγο πιο εύκολο το έργο του επισκέπτη. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκαν τα ακίνθια με ιδίες δυνάμεις, δίνοντας μια άλλη νότα σε αυτό που όλοι αναφέρουμε ως πολιτισμό της πέτρας. Φέτο, μετά από αυτή την πάυση που υπήρξε, θεωρήσαμε ότι ως Δήμος θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, δεν θα έχουμε μονάχα υπό την αιγίδα μας τα ακίνθια, αλλά θα είμαστε και συνδιοργανωτές. Χρειάζεται αυτή η βοήθεια και ευχαριστώ και την περιφέρεια που συμβάλλει σε αυτή τη στόχευση για να έχουμε πάλι τα ακίνθια κοντά μας. Και πιστέψτε με ότι και πάλι ο Λουδοβίκος των Ανογείων με το πρόγραμμα το οποίο καταρτίζει, το οποίο αυτή τη φορά θα έχει αφετηρία τα χωριά του Ψιλορίτη και τα Ανόγια για όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι θα είναι μια νέα διάσταση των ακινθίων, το οποίο θα δουλέψουμε και τα επόμενα χρόνια. Και εκδηλώσει είναι αφιερωμένος στη μάνα που γέννησε, αλλά και για τη μάνα που δεν γέννησε, θα προσθέσω εγώ, 23, 24 και 25, τριήμερο, σωστά Δήμαρχε? Ένα γεμάτο τριήμερο, το οποίο θα συνδυαστεί με παράλληλες εκδηλώσεις, με παράλληλες δράσεις. Αυτός ο τίτλος, αυτό το νόημα και αυτή η προσέγγιση που κάνει ο Λουδοβίκος για τη μάνα που γέννησε και τη μάνα που δεν γέννησε, κάνοντας σημειακή αναφορά σε μία μέα η οποία έπιασε στα χέρια της 2.500 παιδιά, αλλά δεν αξίωσε ο Θεός να πιάσει τα δικά της παιδιά, αλλά τα θεώρησε όλα δικά της παιδιά, και με αυτό σαν εύνασμα για να δώσει την διάσταση που έχει η γυναίκα, η μάνα, σε όλη τη ζωή των κοινοτήτων του Ψιλορίτη και στην αναγέννηση αυτών, θεώρησε πολύ σημειακό και πολύ σημαντικό το να η μάνα, η οποία είναι η γεννήτρα των πάντων, να αναγεννηθούν και τα ακίνθια να αναγεννηθούν μέσα από αυτήν. Και το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι όταν υπάρχει καλό σχεδιασμός και θέληση, κρίσης, οικονομική, επιδημιολογική, δεν επηρεάζει και πολύ. Είναι η περίπτωση που λέμε όρεξη να υπάρχει. Άμα υπάρχει όρεξη και μεράκι, γίνονται πολλά πράγματα και πιστέψτε με, καμιά φορά γίνονται και με καλύτερες οικονομίες από ό,τι άλλοτε. Οπότε η κεντρική, η βασική πολιτιστική δράση εκδήλωση του καλοκαιριού για τα Ανόγια είναι τα ακίνθια. Θα έλεγα είναι η έναρξη. Ο Δήμος Ανοργείων
στηρίζει όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των φορέων του. Φέτος θα το κάνουμε με μεγαλύτερο ζήλο και πιστεύω ότι και γενικότερα θα προσφέρουμε και στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες, και ευχόμαστε να έχουμε επισκέπτες, και όλη η Κρήτη εύχεται να έχει επισκέπτες. Δεν θα μπορέσουμε να δούμε ένα καλύτερο αύριο χωρίς επισκέπτες. Πιστεύω ότι θα έχουν μαγικές βραδιές να ζήσουν στα Νόγια. Η κίνηση στα Νόγια κατά τη διάρκεια τώρα του καλοκαιριού πώς είναι, Δημαρχέ? Θεωρώ ότι η κίνηση τηρουμένων των αναλογιών είναι καλή και βλέπουμε δειλά-δειλά και γίνονται και μουσικές βραδιές με ιδιωτικά χαρακτηριστικά και στο Τελίνα και στο αγροτικό δισκοπωλείο. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται, έχει ανάγκη ο κόσμος ποιοτικές βραδιές και πιστεύω ότι δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες και στα Νόγια. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.